28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. Θα σας πω κι άλλα πράγματα μέσα στη διάρκεια του μυστηρίου, γιατί είστε ακατοίκητοι.
και είστε κατηχητή εξαιτίας ημών και εντάξει, και της δικής σας επιλογής πολλές φορές. Εάν φύγετε από μια βάφτιση και σας ρωτήσουν πού ήσουν σε μια βάφτιση, τι κατάλαβες, το πιο πιθανό είναι να πείτε τίποτα. Γιατί ο μεν παπάς θα είναι γρήγορα, τελειώνουμε, και πλέον δεν καταλαβαίνουμε τι έλεγε. Ήταν όλα στα αρχαία ελληνικά και δεν τα καταλαβαίνουμε. Το δικό μου δώρο στην Νικολέτα Χριστίνα θα είναι ότι θα διαβάσω τις ευχές της βάφτισης στη νέα ελληνική, στη δημοτική γλώσσα, να καταλάβετε την ομορφιά των ευχών της ελληνικής. Τώρα εκεί η Νικολέτα περιμένει και είναι σαν να μας λέει εμένα δεν θα μάθω την ερώτηση. Η απάντησή μας είναι wait, σε λίγο. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε μία μικρή τελετή που λέγεται κατήχηση. Στην κατήχηση θα διαβάσω δύο ευχές που παρακαλούν τον Χριστό να αγκαλιάσει την Νικολέτα, να διώξει από πάνω της κάθε τι το αρνητικό. Στη συνέχεια υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα σε μένα και στην Νικολέτα, αλλά επειδή δεν μπορεί να απαντήσει η Νικολέτα, απαντάει είναι ο να. Γίνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις, τρεις φορές η ίδια ερώτηση και τρεις φορές η ίδια απάντηση. Είναι αυτό που λέμε στο παμιά, στο παμιό, στο παθούς. Γιατί θέλει να βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι και είναι οι γονείς και είναι ο να θέλουν να γίνει η Νικολέτα Χριστιανή Ορθόδοξη. Και στο τέλος έρχεται το contract, το συμβόλαιο. Γιατί θα ρωτήσω την Νικολέτα γιατί πιστεύεις και η νονά εξονόματος της Νικολέτας θα διαβάσει το πιστεύω. Και θα λήξει η τελετή της κατήχησης. Μετά θα σας πω κι άλλα πράγματα στη βάφτιση. Και είπαμε για να είστε λιγότερο ακατήχητοι. Πώς σας αγαπώ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Θεό, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ευλέξω. Στο όνομά σου Κύριε Θεέ της αλήθειας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, θέτω το χέρι μου πάνω στη δούληση αυτή που φοβάται. Δέξω τις προσευχές της Εκκλησίας σου για αυτήν, των γονέων, της αναδόχου της και όλων μας που προσερχόμαστε σε σένα και σε παρακαλούμε να φυλάξεις αυτή τη μικρή μελλοντική χριστιανή κάτω από τη σκέπη των πτερήγων σου. Ελευθέρωσέ την από το ενδεχόμενο να γεμίσει η καρδιά της λανθασμένες αντιλήψεις και ιδέες και γέμισέ την με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη σε σένα. Κάμε την να καταλάβει ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, εσύ και ο μονογενής Υιός σου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και το Άγιο σου Πνεύμα. Βοήθησέ την να ακολουθεί το δρόμο σου και να τηρεί τις εντολές σου, τις οποίες όποιος τηρεί θα ζήσει αιώνια. Γράψε την στο βιβλίο της ζωής σου και ένωσέ την στην κοινότητα των κληρονόμων σου. Κάμε το Άγιο όνομα το δικό σου και του αγαπητού σου Υιού, Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του ζωοποιού σου Πνεύματος να γραφεί στην καρδιά της και να δοξαστεί από αυτήν. Επίβλεψε προς αυτήν με ευσπλαχνία και καλοσύνη. Δέξου τα λόγια των προσευχών της. Δώσε η καρδιά της να είναι γεμάτη χαρά από τα έργα της, καθώς και όλη η οικογένειά της, ώστε να σε δοξολογεί και να προσκυνεί και να δοξάζει. Το πάντημον, το μέγα και ύψιστο όνομά σου όλες τις ημέρες της ζωής της, γιατί εσένα ημνεί όλη η δύναμη των ουρανών και σε εσένα νίκη δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Κύριε Λέξο. Ο ον δέσπρατο απαντοκράτορ, σύ που δημιούργησες τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή σου και του έδωσες τη δυνατότητα να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και όταν αυτός εξέπεσε, εσύ δεν τον περιφρόνησες, ούτε τον παρέβλεψες, αλλά με την ενανθρώπιση του Χριστού σου οικονόμησες και μεθόδευσες τη σωτηρία του κόσμου. Σύ Κύριε, λύτρωσε και το πλάσμα σου αυτό από το ενδεχόμενο δουλεία στον εχθρό και δέξου το στη βασιλεία σου την επουράνια. Άνοιξε τα μάτια της διανοίας της για να μπορέσει να δεχθεί το φωτισμό του Ευαγγελίου σου. Δώσε της ο σύντροφο ισόβιο άγγελο φωτεινό να την σώζει από κάθε παγίδα και επιβουλή του εχθρού, από κάθε κακό συναπάντημα, από κάθε δαιμόνιο μεσημβρινό, από κάθε φάντασμα πονηρό. Εκδίωξε από αυτήν κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα που τυχόν βολιάζει στην καρδιά της. Αμήν.
εκδίωξε από αυτήν κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα που τυχόν φωλιάζει στην καρδιά της. Αμήν. Εκδίωξε από αυτήν κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα που τυχόν φωλιάζει στην καρδιά της. Πνεύμα πλάνης, πονηρίας, ιδωλολατρίας, πλεονεξίας, πνεύμα που σπρώχνει τον άνθρωπο στο ψέμα και σε κάθε αμαρτία που γίνεται με προτροπή του διαβόλου. Κάνε την πρόβα το λογικό της Αγίας Ποιμνής του Χριστού σου, μέλος τίμιο της Εκκλησίας σου, σκεύος Άγιο, τέκνο φωτός, κληρονόμο της Βασιλείας σου. Κάνε να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές σου, να φυλάξει την σφραγίδα σου άθραυστη, να διατηρήσει τον χιτώνα σου αμόλυντο και να γίνει και μέτοχος της μακαριότητας που θα έχουν οι Άγιοι στη Βασιλεία σου. Με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μαζί με τον οποίο και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα είσαι δοξασμένος και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αρνείσαι το σατανά και τα έργα του και τους υπηρέτες του και κάθε τι που έχει σχέση μαζί του. Τα αρνούμε. Αρνείσαι το σατανά και τα έργα του και τους υπηρέτες του και κάθε τι που έχει σχέση μαζί του. Τα αρνούν. Αρνείσαι το σατανά και τα έργα του και τους υπηρέτες του και κάθε τι που έχει σχέση μαζί του. Τα αρνούν. Διαχώρησες τη θέση σου από το σατανά. Την διαχώρησα. Διαχώρησες τη θέση σου από το σατανά. Την διαχώρησα. Διαχώρησες τη θέση σου από το σατανά. Την διαχώρησα. Φύσηξε τον και φτύσε τον τρεις φορές το σατανά. Συντάσσεσαι με τον Χριστό. Συντάσσομαι. Συντάσσεσαι με τον Χριστό. Συντάσσομαι. Συντάσσεσαι με τον Χριστό. Συντάσσομαι. Συντάχθηκες με τον Χριστό. Συντάχθηκα. Συντάχθηκες με τον Χριστό. Συντάχθηκα. Συντάχθηκες με τον Χριστό. Συντάχθηκα. Και πιστεύεις αυτόν. Πιστεύω ότι είναι βασιλιάς μου και Θεός μου. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και πάλι, συντάχθηκες με τον Χριστό. Συντάχθηκα και είμαι μαζί του. Συντάχθηκες με τον Χριστό. Συντάχθηκα και είμαι μαζί του. Συντάχθηκες με τον Χριστό. Συντάχθηκα και είμαι μαζί του. Προσκύνησέ τον. Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Ευλογητός ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δέσποτα, Κύριε ο Θεός μας, προσκάλεσε την δούλη σου. Λουκία. Όχι, εσένα. Α, την Νικολέτα Χριστίνα. Νικολέτα Χριστίνα, στο Άγιο Φώτισμα. Αξίωσέ την να λάβει τη μεγάλη αυτή χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Πάρε από πάνω της κάθε τι του παρελθόντος. Κάμε την καινούριο άνθρωπο, άξιο για την αιώνια ζωή και γέμισε την με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να ενωθεί με τον Χριστό, ώστε να μην είναι πια ένα παιδί που το γέννησε ένα ανθρώπινο σώμα, αλλά τέκνο της Βασιλείας σου. Με τη χάρη και με την καλοσύνη του μονογενού σου Υιού, μαζί με τον οποίο και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, έχουμε χρέος να σε δοξάζουμε τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τελειώσαμε την κατήχηση, πάμε για το βάπτισμα. Yeah.
στους δούλους του Νεοφράξτο, Νικολέτα, Χριστίνα, η μανά του Πόλης και σε όλους τους χριστιανούς που παραδείσκουν και που προσπαθούν να ελεώσουν. Γιατί είσαι ο Θεός και ο Θεός και ο Πιλάτος, και σε σένα την δόξα, στον Παλιέρα, στον Υιό και στον Άγιο Πνεύμα, και τον Άγιο Πνεύμα, και τον Άγιο Πνεύμα, εμπαπτίστης, εμφωτίστης, εμμυρώθης, ιδιάστης, απελούστης, δόξα σε ο Θεός, διαλυτήσιμο δόξα. Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόνου μου Αγίας αυτήν την δρόση. Δυνάμε την κοινωνία του Θεού στον Χριστό Θεό, τις νοσίες του Θεού, 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 Με έναν τρόπο μπορείτε να ξεφεύγετε από τα προβλήματα. Φροντίστε από τώρα, με τη μικρή, να βάλει μέσα στη γαμπιά της μια εικόνα δυο γονιών ερωτευμένων και ερωτευμένων. Αυτό θα την αποτρέψετε από κάθε μέρα. Και στην ευκαιρία να φτάσει και να σας πει εγώ κάνω επανάσταση, φέρνω το σπίτι, μη φοβηθείτε, γιατί αργά ή γρήγορα θα γυρίσει πίσω για να δει αν αυτή την εικόνα που είχε από μικρή την έχει και τώρα. Τον δυο ρωτημένο είναι και από τον κοινό. Να κάνει σε αυτήν. Στην τέτοια φορά, είναι άξιο. Μην θυμάται την προβλέπτα Χριστίνα μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά πάντοτε να σε αγκάζει κατά τη ζωή και την καλύτερη καρδία. Δίνει πόρτα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Oh,
ma io compenserò. Wondering this time.